αλλού. Παρατηρούμε τώρα αριστερά στο βάθος, φαίνεται και ο καθεδρικός ναός, εκεί είναι η πρώτη μας επίσκεψη στην πόλη, με τα δύο καμπαναριά του. Υπάρχει ένα σημείο, τώρα θα ανέβουμε λίγο δεξιά και θα είμαστε πιο ψηλά. Υπάρχει ένα σημείο λοιπόν που φαίνεται πανοραμικά και η πόλη, αλλά ξεχωρίζει, διακρίνεται ιδιαίτερα ο καθεδρικός. Καημένος αυτή τη φορά από τον γύρο το δεύτερο λόγω της μεγάλης ταλαιπωρίας που είχε πάρει λοιπόν προσπαθώντας να προσεγγίσει την ακτή εδώ της θέματος του Ταραχής, που σκέφτηκε να χτίσει ένα ναό στην Σωτήρα, είναι αφιερωμένος ο ναός αυτός. Πώς γίνεται το παρακάμε, ήταν πριν την κρίση και συμφωνούσα μαζί. Είναι λίγο νωρίτερα από τον καθεδρικό της που είδαμε στο Μονρεάλε. Μερικά χρόνια νωρίτερα έχουν γίνει και εδώ τα ψηφιδωτά. Κεντρική φιγούρα και εδώ λοιπόν ο Παντοκράτορας, και εδώ υπάρχουν κάποιοι τάφοι των βασιλών αλλά και κάποιες κολόνες ρωμαϊκές οποίες βρέθηκαν στην περιοχή, διότι το 250 είναι οι Ρωμαίοι που θα εγκατασταθούν σε αυτόν το βράχο, γιατί είναι ένα μεγάλο χειρό επάνω στον βράχο τώρα. Πάνω στο βράχο υπήρχε ένα φρούριο από την εποχή των Ορμανδών. Ο ένας μετά τον άλλο δηλαδή. Από τους Άραβες πολιορκήθηκε πάνω από 5 χρόνια η πόλη για να μπορέσουν να την καταλάβουν. Πάνω στο βράχο, πέρα από τα τείχη τα οποία κάποια υπολείμματα σώζονται, υπάρχει επίσης, αν πει υπολείμματα, ενός ναού που αποδίδει στην Άρτεμη. Καθώς και στέρνες, τις οποίες είχαν για να προμηθεύονται νερό. Βέβαια ο οικισμός αυτός κατοικήθηκε από την προϊστορική εποχή ακόμα, γιατί έχουμε βρει ακόλουθες μεγάλες πέτρες που ήταν τα τείχη της πόλης εκεί κοντά στο βράχο. Νομίζω από την πόρτα των Ιουδαίων, όπως ονομάζεται η ανατολική πύλη, από εκεί που θα πούμε και εμείς, γιατί θα πούμε από την άλλη πλευρά, όχι από εδώ όπως πάμε τώρα, δυτικά. Υπάρχουν κάποιες από αυτές τις πέτρες τις μεγάλες, από τη βάση δηλαδή των τυχών. Σαν στρατηγικό σημείο λοιπόν είχε επιλεγεί, είχε επιλεγεί από διάφορους λαούς και πρόσωπα τα οποία
κάτω από αυτό το σημείο, εκεί που είναι τα πεύκα αριστερά-αριστερά πάνω στο βράχο, διακρίνεται λίγο ένα κάτι σαν τείχος. Και κάτω, ακριβώς από το βράχο, είναι ο καθεδρικός. Ένα μικρό μέρος σχετικά όμως, όμορφο και πολύ συχνά στους καλοκαιρινούς μήνες, καθότι υπάρχει μια ωραία παραλία και μέσα στην πόλη. Αλλά και εδώ που περάσαμε τώρα εμείς εδώ αριστερά από κάτω. Θα κάνουμε το γύρο λοιπόν του βράχου εκεί. Θα βρεθούμε από την απέναντι πλευρά, πίσω στον καθοδικό. Στην παραλία θα κατέβουμε, γιατί βρίσκεται εκεί ένα μικρό οίκημα. Μέσα είχαμε διαμορφώσει σε μήματα, έτσι θα το δείτε πως το είχαν πιάσει, για να περνάει ένα υπόγειο ποταμάκι εκεί και πλέναν τα ρούχα τους. Είναι το μεσαιωνικό πλυντήριο που λένε, στα πλυντήρια τα μεσαιωνικά. Είναι δίπλα στην παραλία ακριβώς, θα κατέβουμε μέχρι εκεί. Δίπλα τώρα στο καθεδρικό ναό υπάρχουν τα σπίτια μιας αρχοντικής οικογένειας με τον τίτλο του Κόμι. Ο Κόμις Παϊρέτο λοιπόν από την περιοχή που είναι τα κτήματά του, Μαντραλίσκα. Έτσι ονομάζεται στο ένα από τα διάφορα σπίτια που είχε, έχει αφήσει το όνομά του στο μικρό μουσείο της πόλης. Μπορεί να δει κανείς ένα αξιόλογο πορτρέτο του άγνωστου άντρα που έχει φιλοτεχνήσει ο Αντωνέλο από την Μεσίνη, Αντωνέλο τα Μεσίνα. Ένας ονομαστός καλλιτέχνης της αναγέννησης, το 460-70 την εποχή μάλλον έφτιαξε το έργο αυτό.